ευλογείτε. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε χταπόδι λεμονάτο και μία μοναδική, καταπληκτική ταχυνόσουπα. Σήμερα θα φτιάξουμε χταπόδια με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Τα χταπόδια που μας έφερε ο ψαράς μας θα τα βάλουμε να βράσουν, και αφού θα φτάσουμε στο μισό της βράσης θα βάλουμε λίγα κρεμμύδια και τα σκόρδα και δαφνόφυλλα. Αργότερα θα προσθέσουμε λάδι και θα βάλουμε λεμόνι, θα βάλουμε και επίσης λίγο λευκό κρασί. Μπορούμε να τα τρώμε, να τα σερβίρουμε σαν μεζέ, σαν σαλάτα. Μια πολύ παλιά συνταγή που τη φτιάχνουμε στο Αγενόρος μόλις βγάλουμε τα χταπόδια από τη θάλασσα. Να αρχίσουμε λοιπόν να ανάψουμε τη φωτιά μας. Τα έχουμε έτοιμα τα χταπόδια, λιμένα, χτυπημένα και σγουρισμένα. Και τα βάζουμε στη φωτιά. Στην αρχή σίγανα. Θα χρειαστούμε να βάλουμε όμως λίγο νεράκι τώρα που ξεκίνησε η βράση, και αργότερα θα προσθέσουμε και το κρασί. Το πόδι το ξεκινάμε με σιγανή φωτιά και μετά, αφού έχει κοκκινήσει και έχει ξεκινήσει η βράση, το δυναμώνουμε τη φωτιά. Τώρα είναι ώρα να θα ρίξουμε μερικά φύλλα δάφνης και θα αφήσουμε να βράσουμε. Κάθε μοναχός που ερχόταν στο Αγενόρος, είτε να μονάσει είτε να επισκεφθεί, κουβαλούσε από μια συνήθεια ή από ένα φαγητό που του άρεσε ή έφερνε ένα μπαχαρικό. Έτσι φτάσαμε στο σημείο οι μοναχοί να χρησιμοποιούν διάφορα μπαχαρικά, τα οποία μας δίνουν γεύσεις μοναδικές και παράλληλα έχουν ιατρικές επιδόσεις, διότι ο συνδυασμός είναι το τέλειο. Για να ευκολύνουμε τη βράση, να μπορούμε αργότερα να το σερβίρουμε καλά, τώρα που έχει σχεδόν μισοβράσει το παίρνουμε και το κόβουμε το χταπόδι. Το κόψουμε και στα τέσσερα, δηλαδή 2-2 τα πλοκάμια, και τα ξαναβάλουμε μέσα. Πάρουμε το άλλο. Είναι μια διαδικασία εύκολη και τώρα μπορούμε να την κάνουμε πολύ πιο όμορφα και με ευκολία, για να τα σερβίρουμε μετά άνετα. Εδώ. Θα προσθέσουμε και το λάδι μας τώρα. Τώρα θα ρίξουμε τα σκόρδα μας και 4-5 κρεμμύδια για να σπάσει η μυρωδιά, η βαριά μυρωδιά του χταποδιού, και γίνονται και αυτά πολύ όμορφα. Θα τα βράσουμε λοιπόν όλα μαζί περίπου 20 λεπτά. 25 θα φύγουν όλα τα ζουμιά και μετά θα προσθέσουμε το κρασί και λίγο λιμόνι στο τέλος. Όταν μαγειρεύουμε πρέπει να έχουμε υπομονή και καρτερία. Δύο λέξεις συνώνυμες δείχνουν την ανεκτικότητα και την υπομονή για τον κόπο που κάνουμε στο φαγητό, το οποίο θα προσφέρουμε στον αδερφό μας. Ήρθε η ώρα να βάλουμε το κρασί μας. Είναι τα χταπόδια βρασμένα, έχουμε προσθέσει από την αρχή, είπαμε, τα δαφνόφυλλα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και το λάδι. Τώρα θα ρίξουμε λίγο κρασάκι και θα στύψουμε τα λεμόνια μας. Ρίχνουμε το λεμόνι
μία δυνατή δράση και αμέσως το σβήνουμε. Όχι, το πόδι μας είναι έτοιμο. Πάρα πολύ ωραία. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Και τώρα οι παροιμίες της ημέρας. Ευλογείτε. Και τώρα ήρθε η σειρά της επόμενης συνταγής. Θα κάνουμε μία ταχυνόσουπα, απλή, γρήγορη και υγιεινή. Αρέσει πολύ στους μοναχούς και την τρώνε πολύ συχνά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Θα χρησιμοποιήσουμε νεράκι, το βάλαμε ήδη να βράζει, ρύζι, ταχύνι, λίγο αλάτι, μαχαρικά είναι κατά προτίμηση ελάχιστο κύμινο, λίγο πιπεράκι. Θα βάλουμε ελάχιστο άνηθο, λεμόνι. Εδώ μέσα σε αυτή την κατσαρόλα θα λιώσουμε το ταχίνι με το λεμόνι και με το ζουμό που θα μας έχουμε από τη σούπα μας. Περιμένουμε να βράσει το νερό για να ξεκινήσει ο βρασμός του ρυζιού. Το νερό μας βράζει. Εμείς θα ρίξουμε το ρύζι όπως είπαμε προηγουμένως. Και εφόσον βράζει το ρύζι μας, παράλληλα εμείς θα ρίξουμε και λίγο αλάτι. Παράλληλα θα προετοιμαστούμε με το ταχίνι. Σε αυτήν τη μικρή κατσαρόλα θα διάσουμε το ταχίνι μας και θα βάλουμε το λεμόνι. Το λεμόνι, μόλις ρίξουμε μέσα στο ταχίνι λεμόνι, έχει την ιδιότητα να σφίγγει το ταχίνι μας. Για τη σούπα μας αυτή που είναι 6 μερίδες, θέλουμε περίπου 1,5 λεμόνι. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση και θα παίρνουμε λίγο-λίγο από το ζωμό και θα συνεχίσουμε να ανακατεύουμε όπως ακριβώς κάνουμε και στο αυγολέμονο, σιγά σιγά με υπομονή και λίγη προσπάθεια. Αναφέραμε τη λέξη υπομονή και προσπάθεια συνεχή και ηρεμία. Αυτό, όσο ηρεμοί είμαστε και προσπαθούμε με υπομονή, βγαίνει και στο φαγητό μας. Όσο πιο γαλινεμένοι και ήρεμοι είμαστε εμείς, τόσο καλύτερο μας βγαίνει το φαγητό. Το ταχίνι είναι μια θρεπτική τροφή, βγαίνει από το σουσάμι. Η ταχυνόσουπα που κάνουμε τώρα, για τους μοναχούς που νηστεύουν, είναι πάρα πολύ καλή, διότι μας προσφέρει ηρεμία στο στομάχι μας, παράλληλα είναι θρεπτική, υγιεινή και δεν έχει ούτε ελαιόλαδο, ούτε άλλα πράγματα μέσα.
επαναλαμβάνω, είναι 100% νηστίσιμη. Ανακατεύουμε για να μην έχει βόλους μέσα, να λιώσει καλά το ταχύνι μας με το νερό και το λεμόνι. Και αφού προετοιμαστεί, μετά θα το ρίξουμε πάλι σιγά σιγά μέσα στη σούπα για να δέσει. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Σαρακοστή στο Άγιον Όρος. Περισσότερη προσευχή, περισσότερη νηστεία, περισσότερη εγκράτεια του αγώνας της προετοιμασίας. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ πάντων ημών, είναι αριστό τον Το ριζάκι μας είναι έτοιμο. Τώρα μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά, θα ρίξουμε σιγά σιγά το ταχίνι το οποίο έχουμε αραιώσει με λεμόνι και με το ζωμό από το ρύζι και σε 5 λεπτά η σούπα μας θα είναι έτοιμη. Παίρνουμε, ρίχνουμε το ταχίνι μέσα. Ανακατεύουμε, συμπληρώνουμε μέχρι που να χυλώσει. Έχουμε ετοιμάσει το ταχίνι, αρκετό. Σήμερα εμείς κάναμε τη σούπα μας με το ριζάκι, αλλά μπορούμε να την κάνουμε και με ζυμαρικό, με μανέστρα, που γίνεται επίσης πολύ ωραία. Να δοκιμάσουμε, αν θέλει, λίγο λεμονάκι. Μία κουταλιά της σούπας λεμόνι. Είμαστε πανέτοιμοι τώρα πλέον να σερβίρουμε την ταχυνόσουπα. Έτοιμη! Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, των κοπιών τα γεωργών, δι πρώτων των καρπών μεταλαμβάνειν. Εμείς λοιπόν, ακολουθώντας αυτό το ρητό της Παλαιάς Διαθήκης, θα το δοκιμάσουμε πρώτοι. Πρώτος δοκιμάζει ο μάγειρας.